Είμαι ο GreekGR της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Και επειδή είμαι και ο smartwatch expert της καρδιάς σας, σήμερα θα δούμε ακόμη ένα smartwatch. Αυτό που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου και να σας δείχνω είναι το Huawei Watch GT3. Είναι η έκδοση Elegant, τα 42 χιλιοστά. Το γράφει και εδώ πέρα επάνω στη συσκευασία, όπως μπορείτε να δείτε. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Ίσως κάποιο από τα επόμενα βίντεο να είναι ακόμη ένα smartwatch. Εγώ λοιπόν σας έχω δείξει τη συσκευασία και βλέπετε ότι δεν έχει κάτι το τρομερό γύρω-γύρω, είναι όπως όλες οι υπόλοιπες συσκευασίες. Αλλά επειδή έχω περιέργεια να δω και το Elegant πώς είναι, πάμε να προχωρήσουμε με το unboxing. Έχω εγώ εδώ πέρα στα χέρια μου το κοπίδι το οποίο χρειάζομαι για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε. Πάμε λοιπόν να σκίσουμε το πλαστικό από το κουτί. Το ανοίγουμε και το συγκεκριμένο. Αυτό εδώ πέρα βγαίνει σαν ρολόι σε δύο εκδόσεις. Θα τα αναφέρουμε ούτως ή άλλως όλα μέσα στο βίντεο για να μπορέσουμε να τα δούμε. Το ανοίγω εγώ. Λοιπόν, το ρολόι σαν ρολόι. Πάμε να τα δούμε όλα από την αρχή. Έρχεται ακριβώς έτσι όπως το βλέπετε. Ούτως ή άλλως όλα τα ρολόγια έρχονται πάντα με αυτό εδώ πέρα, ας το πούμε, γέμισμα, για να μπορεί το λουράκι να μην κάνει σπασίματα και να μένει σωστά και να κρατάει τη φόρμα του. Το ρολόι είναι αυτό. Πάμε αρχικά να αδειάσουμε τη συσκευασία και να δούμε ακριβώς τι έχει μέσα για να μπορέσουμε μετά να ασχοληθούμε με το ρολόι. Ο φορτιστής και επίσης εδώ πέρα μας έχει τα βιβλιαράκια. Αυτά και δεν έχει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, εκτός από το φορτιστή και τα βιβλιαράκια, δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Ωραία. Παίρνω εγώ λοιπόν και τα ξαναβάζω μέσα. Ο φορτιστής, όπως και στα προηγούμενα τα ρολόγια που έχουμε δει, είναι ο κλασικός φορτιστής με το καλώδιο, το ενσωματωμένο, δεν είναι με το αποσπόμενο. Σας έχω πει την άποψή μου όσον αφορά το φορτιστή τον συγκεκριμένο. USB α, φορτιστής ασύρματος. Εμένα γενικότερα αυτός ο φορτιστής δεν με βολεύει. Όχι, δεν με βολεύει γιατί δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν με βολεύει γιατί απλά με βολεύει περισσότερο ο αποσπόμενος του GT2 Pro που έχω, επειδή μπορώ να συνδέω οποιοδήποτε καλώδιο θέλω. Σαφώς και αυτός την κάνει τη δουλειά του, αλλά okay. Και πάμε να δούμε το ρολόι και το πώς είναι κατασκευασμένο, όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά του. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν, όπως βλέπετε, έρχεται με 3D κυρτό γυαλί, γυαλιστερό φινίδισμα. Η οθόνη του είναι AMOLED στις 1,32 ίντσες, ενώ το μέγεθος της κάσας είναι στα 42 χιλιοστά. Η οθόνη του έχει ανάλυση 466x466 pixels, ενώ η κατασκευή του είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και το πίσω μέρος του είναι φτιαγμένο από πλαστικό. Έρχεται σε τρία χρώματα, μαύρο, ατσάλι και χρυσό, ενώ επίσης έρχεται στη συσκευασία με ένα λουράκι, αλλά αναλόγως το χρώμα της κάσας αλλάζει και το λουράκι. Αυτά μπορεί να είναι μαύρο πλαστικό, λευκό δερμάτινο όπως βλέπετε να έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, ή επίσης μπορεί να είναι το χρυσό μιλανέζ. Εδώ πέρα πάνω στο λουράκι, από ό,τι βλέπετε στο μέταλλο, αν φαίνεται και το πιάσει η κάμερα, γράφει Huawei, δεν έχει κάποια άλλη ένδειξη. Το συγκεκριμένο ρολόι επίσης έρχεται με δύο κουμπιά. Το ένα είναι κανονικό κουμπί το οποίο μπορούμε να πατήσουμε, ενώ το πάνω είναι ένα κουμπί με περιστρεφόμενη στεφάνη, το οποίο επίσης πατιέται και, όπως σας είπα, είναι περιστρεφόμενο. Άρα αυτό μπορούμε να το γυρίσουμε με αυτόν τον τρόπο, όπως και με το Huawei Watch GT Runner αλλά και με το 3 Pro. Μπορούμε να μετακινούμαστε μέσα στο μενού, μπορούμε να κάνουμε διάφορες επιλογές, μπορούμε στο ξυπνητήρι να επιλέγουμε την ώρα, στην αντίστροφη μέτρηση, γενικότερα ό,τι μπορούμε να επιλέξουμε και να μετακινήσουμε και να αλλάξουμε με αυτό, το κάνουμε. Το συγκεκριμένο ρολόι επίσης έρχεται με ROM στα 4 GB, ενώ με RAM στα 32 GB. Ο χώρος δηλαδή στον οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε μουσική, φωτογραφίες, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν φόντο και γενικότερα ό,τι μπορεί να αποθηκευτεί. Έχει ενσωματωμένο ηχείο, μικρόφωνο και πάμε λίγο να το βγάλω αυτό για να τα δούμε καλύτερα. Έχει ενσωματωμένο ηχείο το οποίο είναι εδώ, να το βγάλουμε αυτό για να σας το δείξω. Αν το δείτε, είναι εδώ πέρα, βλέπετε αυτά τα κενά σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Αυτό εδώ πέρα είναι το ηχείο, ενώ από την άλλη πλευρά αντίστοιχα,
αυτή είναι η μικρή τρυπούλα που βλέπετε να υπάρχει εδώ πέρα, είναι το μικρόφωνο. Συνδέεται με Bluetooth με το κινητό μας, ενώ επίσης φορτίζει ασύρματα. Και αν το δείτε, έχω εδώ πέρα και το φορτιστή του. Πιάνει έτσι. Την ασύρματη φόρτιση επίσης μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και ως αντίστροφη φόρτιση, εάν δηλαδή δεν έχουμε μαζί μας τον ασύρματο φορτιστή του ρολογιού και γενικότερα δεν έχουμε κάποιον ασύρματο φορτιστή στο οποίο να μπορούμε να το συνδέσουμε και να το εφαρμόσουμε για να συνδέσει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κινητό μας εφόσον αυτό υποστηρίζει αντίστροφη φόρτιση. Η μπαταρία του σε κανονική χρήση μπορεί να κρατήσει μέχρι 7 ημέρες, ενώ σε εντατική χρήση μπορεί να κρατήσει μέχρι 4 ημέρες. Το συγκεκριμένο ρολόι επίσης είναι αδιάβροχο. Και όταν λέμε αδιάβροχο, εννοούμε ότι μπορεί να παίξει μέχρι 5 ATM, δηλαδή μιλάμε για βάθος μέχρι 50 μέτρα. Φυσικά μιλάμε για ρηχά νερά. Δεν μας πειράζει αν είναι αλμυρό ή γλυκό. Ούτως ή άλλως, αυτό κάθε φορά που το χρησιμοποιούμε σε πισίνα ή μέσα σε αλμυρό νερό, είναι καλό να το ξεπλένουμε για να μπορεί να ξεμπουκώνει το μικρόφωνο, όπως επίσης και το ηχείο, και γενικότερα να μην έχουμε φθορά από τη χρήση σε τέτοια περιβάλλοντα. Το συγκεκριμένο το ρολόι υποστηρίζει πενταπλό σύστημα GNSS και διπλή μπάντα, εδώ πέρα δηλαδή μιλάμε για το GPS, και όσον αφορά τα συστήματα τα οποία υποστηρίζει είναι GPS, Beidou, GLONASS, Galileo και QZSS. Εδώ πέρα υποστηρίζει τις μπάντες L1 και L5. Το συγκεκριμένο ρολόι έρχεται με αναβαθμισμένη μονάδα καρδιακού ρυθμού, η οποία περιλαμβάνει 8 φωτοδιόδους σε κυκλική διάταξη και 2 σετ πηγών φωτός. Αυτό είναι ίδιο ακριβώς όπως βλέπετε με το Huawei Watch GT Runner, καθώς επίσης έχει και αναβαθμισμένο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, το Huawei TrueSync 5. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε ολοήμερη παρακολούθηση καρδιακών παλμών, όπως φυσικά σε όλα τα ρολόγια της Huawei, ολοήμερη παρακολούθηση επίσης οξυγόνου, παρακολούθηση καθημερινά του ύπνου, όπως επίσης μπορεί να καταγράφει το στρες και επίσης να κάνει καταγραφή και παρακολούθηση του ημινορωικού κύκλου. Και αν έχω καταλάβει καλά από τα χαρακτηριστικά του, το συγκεκριμένο το ρολόι μπορεί επίσης και αυτό να μας δείχνει τον δείκτη ικανότητας τρεξίματος, ο οποίος είναι η ποσοτικοποίηση ουσιαστικά του τρεξίματός μας, και αυτό βγαίνει και προκύπτει από τον ρυθμό που έχουμε στο τρέξιμο, από τον καρδιακό ρυθμό τον οποίο έχουμε, όπως επίσης από την απόσταση που διανύουμε στο τρέξιμο και κάποιες άλλες παραμέτρους τις οποίες το ρολόι λαμβάνει υπόψη του για να μπορέσει αυτό να μας δείχνει αυτές τις πληροφορίες. Και πάμε να το ανοίξουμε για να μπορέσουμε να το δούμε. Να ξέρετε ότι θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα με την οθόνη του, γιατί θα βλέπουμε ακριβώς και τον ρυθμό ανανέωσης αυτής. Το ρολόι έρχεται με το λειτουργικό Harmony OS και επίσης μπορεί να λειτουργήσει με κινητά τα οποία έχουν Android, Harmony, όπως επίσης μπορεί να λειτουργήσει και με iPhone. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, εγώ γυρίζω τη Στεφάνη και με αυτήν μετακινούμε ανάμεσα στις γλώσσες για να μπορέσουμε να βρούμε τα ελληνικά, να το επιλέξουμε και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εννοείται ότι μας λέει ότι πρέπει να το αντιστοιχίσουμε με το κινητό, άρα εγώ θα κάνω τώρα την αντιστοίχηση. Όταν η σύνδεση γίνει στο ρολόι μου βγάζει εδώ πέρα αυτό το μήνυμα, ούτως ώστε να με ενημερώσει ότι χρειάζεται να αποδεχτώ να γίνει αυτή η σύνδεση, άρα λοιπόν το επιλέγω. Και κατευθείαν μου λέει ότι βρέθηκε καινούργια έκδοση, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει η ενημέρωση. Όταν το επιλέξουμε να κάνουμε ενημέρωση, κάτι που εγώ έχω επιλέξει αυτή τη στιγμή, κατεβάζει το αρχείο στο κινητό. Δείτε το εδώ. Κατεβάζει το αρχείο εδώ πέρα στο κινητό και αφού το κατεβάσει, φυσικά μας γράφει εδώ πέρα και τις αλλαγές οι οποίες θα γίνουν. Αφού το κατεβάσει στο κινητό, το μεταφέρει στο ρολόι, ούτως ώστε αυτό μετά να κάνει από μόνο του την αναβάθμιση την οποία χρειάζεται. Βλέπετε εδώ πέρα που το ρολόι γυρνάει και λέει λήψη. Ουσιαστικά λαμβάνει το πακέτο αναβάθμισης και ενημέρωσης από το κινητό. Μόλις ολοκληρωθεί, θα κάνει τη διαδικασία που χρειάζεται για να μπορέσει να προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορούμε να δούμε, το ρολόι κάνει την εγκατάσταση του λειτουργικού. Έχει μεταφερθεί σε αυτό μέσα από το κινητό. Και τώρα θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο για να μπορέσουμε να δούμε και το μενού του, όπως επίσης και όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες που μπορούμε να έχουμε πρόσβαση εμείς αυτή τη στιγμή. Το ρολόι έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του καινούριου λειτουργικού, της ενημέρωσης δηλαδή, την οποία κατεβάζαμε πριν από λίγο. Εδώ πέρα βλέπετε πλέον ότι ξεκινάει κατευθείαν. Η αρχική του οθόνη, εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Και πάμε ωστόσο να δούμε λίγο το μενού του. Αυτό λοιπόν είναι εδώ. Έχει το κλασικό μενού, το καινούργιο ουσιαστικά μενού του Harmony. Εγώ το συγκεκριμένο σας έχω ήδη αναφέρει ότι δεν είναι κάτι το οποίο με βολεύει. Άρα εκ των πραγμάτων θα πάμε από τις ρυθμίσεις αυτό για να το αλλάξουμε. Επιλέγουμε την αρχική σελίδα και επιλέγουμε λίστα, γιατί αυτό βοηθάει περισσότερο εμένα, το λέω και πάλι, καθότι εδώ πέρα με το που μπαίνουμε πλέον στο μενού, όπως μπορείτε να δείτε, πέραν το ότι μας δείχνει το κάθε εικονίδιο, από δίπλα μας δείχνει και το τι είναι το κάθε εικονίδιο,
για να μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Όπως βλέπετε στο μενού, εγώ μετακινούμε από την περιστρεφόμενη στεφάνη την οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Αυτό εδώ είναι το αρχικό μενού το οποίο έχουμε και αν μεταβούμε στις ρυθμίσεις του ρολογιού, θα δούμε ότι εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε να αλλάξουμε την πρόσωψη του ρολογιού. Οι επιλογές που έχουμε είναι ανάμεσα σε αυτές που είναι προεγκατεστημένες, όπως επίσης μπορούμε αντί να επιλέξουμε από αυτές να κατεβάσουμε προφανώς όπως και στα υπόλοιπα τα ρολόγια καινούργιες μέσα από το App Gallery. Επίσης αν δείτε σε κάποιες από τις προσώψεις, εδώ πέρα επάνω πέραν της ονομασίας της πρόσωψης μας λέει από κάτω ότι είναι και αρκετά και ενεργοβόρο βασικά, όχι αρκετά, μας λέει ότι είναι ενεργοβόρο. Αν σας το δείξω, βλέπετε ότι λέει φωτεινό και ενεργοβόρο. Εφόσον το επιλέξουμε αυτό θα μας καταναλώνει πιο γρήγορα την μπαταρία. Εγώ θα αφήσω το συγκεκριμένο που βλέπετε αυτή τη στιγμή, γιατί ούτως ή άλλως δεν υπάρχει λόγος να μπαίνω στη διαδικασία να το αλλάζω. Από εκεί και πέρα, πάμε να βρούμε λίγο τη μουσική. Εδώ πέρα θεωρητικά πρέπει να έχει ένα τραγούδι μέσα το ρολόι, ναι. Το κλασικό Dream It Possible που έχει σε όλες τις συσκευές της Huawei. Και θα βάλουμε λίγο να ακούσουμε πώς ακούγεται. Εδώ πέρα, με το που έβαλα και γύρισα στην αρχική οθόνη, μου λέει ότι μπορώ, εφόσον είμαι στην αρχική οθόνη, να κάνω δεξιά, ούτως ώστε να αποκτήσω πρόσβαση στο Assistant Today. Αν κάνω δεξιά, μου δείχνει την τοποθεσία που βρίσκομαι, όπως επίσης τον καιρό, καθώς επίσης εδώ πέρα από κάτω, μου δείχνει και αυτό το οποίο παίζει μουσική. Εδώ αυτή τη στιγμή, μου δείχνει ότι παίζει μουσική το ρολόι. Ωστόσο, εάν έπαιζε μουσική από το κινητό, θα μου δείχνει ότι παίζει μουσική από το κινητό. Και θα είχε εδώ από κάτω μια ακόμα επιλογή, στην οποία θα μπορούσα να επιλέξω να σταματήσω ή να εκκινήσω τη μουσική από το κινητό. Αν εγώ επανέλθω ωστόσο στη μουσική, απλά και μόνο για να ακούσουμε πόσο δυνατά ακούγεται η μουσική, το βάζω να παίζει. Γενικότερα δεν ακούγεται άσχημα, δεν ακούγεται αδύναμα. Όπως επίσης την ώρα που αναπαράγουμε τη μουσική, μπορούμε να επιλέξουμε από εδώ αν θέλουμε να κάνουμε επανάληψη της λίστας αναπαραγωγής, αν θέλουμε να κάνουμε τυχαία σειρά λίστας αναπαραγωγής, επανάληψη μία φορά ή αν θέλουμε να κάνουμε αναπαραγωγή με τη σειρά. Αντίστοιχα, μπορούμε να επιλέξουμε τις τελίτσες και εδώ πέρα είτε να διαγράψουμε το τραγούδι, είτε από εδώ να επιλέξουμε το κανάλι του ήχου. Δηλαδή, να επιλέξουμε αν θέλουμε η μουσική να ακούγεται από το ρολόι ή αν θέλουμε η μουσική να ακούγεται από κάποιο ηχείο ή από κάτι άλλο. Το ρολόι το συγκεκριμένο, εκτός του ότι είναι ένα smartwatch, μπορεί να μας μετρήσει και 100 plus ασκήσεις. Άρα δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε προφανώς για τρέξιμο, για κολύμβηση, για ποδήλατο, για τα πάντα. Όσον αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο, εάν μεταβούμε από το κάτω το κουμπί στο πρόγραμμα των ασκήσεων γενικότερα, βλέπετε ότι σαν επιλογές έχει όλες αυτές. Εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε την άσκηση που κάνουμε και αυτό, αφότου την επιλέξουμε, θα συνδεθεί με το δορυφόρο και θα αρχίσει να κάνει καταγραφή. Θα αρχίσει να κάνει καταγραφή των παλμών μας, όπως επίσης θα αρχίσει να κάνει καταγραφή και για όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται για να καταγράψει. Ωστόσο, το συγκεκριμένο το ρολόι θα δούμε αν έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτά που κάνει και το Huawei Watch GT Runner. Άρα δηλαδή εγώ θα πάω στις ρυθμίσεις, θα πάω στο Bluetooth και θα δούμε αν μπορεί να συνδεθεί με άλλες συσκευές όπως τον ημάτα καρδιακών παλμών που έχω εγώ. Και ναι, μπορεί να συνδεθεί κανονικά με ακουστικά, με Huawei Tags, όπως επίσης μπορεί να συνδεθεί με ημάτα καρδιακών παλμών και επίσης μπορεί να συνδεθεί με αισθητήρες ταχύτητας ρυθμού, ωραία, και με δυναμόμετρο. Αυτό εδώ πέρα, στον ημάτα καρδιακών παλμών που επιλέγω εγώ αυτή τη στιγμή και ψάχνει να βρει, να δω, έχω εδώ πέρα και τον ημάτα των Polar. Θα κάνουμε έναν έλεγχο αυτή τη στιγμή. Όσο εσείς βλέπετε το ρολόι να κάνει αναζήτηση, εγώ θα δοκιμάσω να δω αν θα τον βρει. Βλέπετε ότι έχει βρει τον ημάτα, εγώ το επιλέγω για να κάνει σύνδεση και μας λέει ότι συνδέθηκε. Εγώ λοιπόν θα φορέσω τον ημάτα και πάμε να δούμε κατά πόσο όντως κάνει και καταγραφή. Λοιπόν, θα πάμε πάλι στις ασκήσεις και θα πάμε στο σκηνάκι απλά γιατί δεν θα χρειαστεί να αρχίσει να ψάχνει και το GPS. Βλέπετε λοιπόν στην μπαταρία, δείχνει το ποσοστό και δίπλα από την μπαταρία μας δείχνει και το εικονίδιο του ημάτα. Και βλέπετε ότι παρότι το ρολόι εγώ αυτή τη στιγμή δεν το φοράω, βλέπετε ωστόσο ότι το συγκεκριμένο το ρολόι έχει αρχίσει και δείχνει καρδιακούς παλμούς. Τους καρδιακούς παλμούς τους συγκεκριμένους έχει αρχίσει και τους δείχνει γιατί τους τραβάει κατευθείαν από το ημάτα τον οποίο εγώ αυτή τη στιγμή φοράω. Άρα λοιπόν ο ημάτας λειτουργεί κανονικά, συνδέεται κανονικά με το ρολόι του συγκεκριμένο και μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε επίσης. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο είναι κάτι που εγώ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε το ρολόι αυτό να το κάνει, γιατί υπολόγιζα ότι το έχουν μόνο για το Huawei Watch GT Runner, το οποίο είναι καθεαυτό ρολόι φτιαγμένο για τους δρομείς
ούτως ώστε να έχουν καλύτερη καταγραφή. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ ευχάριστη η έκπληξη συγκεκριμένη. Εδώ πέρα βλέπετε ότι εμένα μου έχει βγάλει ένδειξη και το ρολόι ότι δεν είναι συνδεδεμένο με Bluetooth με το κινητό. Αυτό το έβγαλε βέβαια γιατί χρειάστηκε να κλείσω το Bluetooth, επειδή ο ημάντας διαβάζει κατευθείαν το κινητό και συνδέονταν με αυτό και δεν μπορούσε να συνδεθεί με το ρολόι. Από εκεί και πέρα, όταν ολοκληρώσουμε μία προπόνησή μας και τη μεταφέρει το ρολόι στο Huawei Health, μπορούμε πέραν από το Huawei Health στο οποίο έχουμε πρόσβαση να πατήσουμε στο ρολόι το κουμπί το πάνω και να πάμε στις εγγραφές προπόνησης. Εδώ πέρα θα μας δείχνει τις προπονήσεις που έχει καταγράψει το συγκεκριμένο και έχει αποθηκεύσει. Εμένα προφανώς εδώ πέρα μου λέει καμία εγγραφή γιατί δεν έχω κάνει κάποια. Πάμε ωστόσο να συνεχίσουμε με το μενού του. Εδώ πέρα βλέπετε ότι μας έχει καρδιακούς παλμούς, μας έχει το οξυγόνο, όπως επίσης μπορεί να μετρήσει τη θερμοκρασία του δέρματος. Εδώ πέρα να έχετε υπόψη σας ότι ουσιαστικά μετράει τη θερμοκρασία της επιφάνειας του δέρματος, αλλά εδώ πέρα μας κάνει τη μέτρηση και μας το εμφανίζει. Εμένα αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι το δάχτυλό μου έχει θερμοκρασία 28,8 βαθμούς. Υγιεινή ζωή, εγγραφές δραστηριότητας. Εδώ πέρα βλέπουμε τον ύπνο. Εδώ μπορεί να μας κάνει μέτρηση για το άγχος. Αν σας βάλω μέσα, μας δίνει την ένταση ουσιαστικά που έχουμε και μας έχει και κάποιες ενδείξεις για να ξέρουμε πού κινούμαστε και ποια είναι τα φυσιολογικά μέρη και οι φυσιολογικές μετρήσεις. Μπορούμε από το απομακρυσμένο κλίστρο να μπορέσουμε να τραβήξουμε φωτογραφίες από την κάμερα. Θα τις στήσουμε δηλαδή, δεν έχουμε από εδώ πέρα εικόνα του τι βλέπει η κάμερά μας. Μπορούμε απλά να τραβήξουμε φωτογραφία. Επίσης, μας δείχνει βαρόμετρο, πηξίδα, τις ειδοποιήσεις που έχουμε δεχτεί από μηνύματα, αποκλήσεις από τα πάντα. Μας δείχνει τον καιρό, μας δείχνει το χρονόμετρο. Αντίστροφη μέτρηση, ξυπνητήρι, φακός. Στον φακό, όταν το πατήσουμε, απλά μας ανάβει την οθόνη σε άσπρο χρώμα και αυτό από μόνο του φωτίζει το χώρο εφόσον είμαστε σε ένα σκοτεινό περιβάλλον. Μπορούμε να κάνουμε έβριση τηλεφώνου εάν δεν μπορούμε να το βρούμε. Και αντίστοιχα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Petal Maps, το οποίο βέβαια μας λέει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε την πλοήγηση στους χάρτες Petal στο τηλέφωνό μας και αυτοί θα στέλνουν όλες τις ειδοποιήσεις μετά στο τηλέφωνο, στο ρολόι. Αυτό είναι το ρολόι, το Huawei Watch GT3. Είναι η elegant έκδοση 42 χιλιοστά. Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Για ό,τι χρειάζεστε, σχόλια και το βλέπουμε και σας απαντώ. Like, share, subscribe και οτιδήποτε θέλετε. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε να περνάτε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.